Και έχουμε ετοιμάσει εννοείται και σήμερα μια πολύ ωραία εκπομπή για εσάς και μόνο. Μαζί μου σας θέλω, εννοείται μαζί μου. Και όπως κάθε Παρασκευή και πέρυσι εννοώντας, έτσι και φέτος θα συνεχίσουμε με την πιο γλυκιά καλημέρα. Τον είχαμε και την πρώτη μέρα της εκπομπής βεβαίως για να μας δώσει τις ευχές του, να μας πει καλή αρχή. Αλλά σήμερα θα τα πούμε έτσι περισσότερο και κάθε Παρασκευή βεβαίως. Με ποιον? Παρακαλώ, παρακαλώ. Τον Παπα Χρήστο μου! Παπα Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, γλυκιά. Καλημέρα. Αλλά και βροχερή καλημέρα. Αλήθεια? Βρέχει? Εδώ ρίχνει μια πάρα πολύ ωραία βροχή. Έχει δροσούλα, μόλις 23 βαθμούς. Αλήθεια, εμείς εδώ καλοκαιράκι, Παπα Χρήστο μου καλοκαιράκι. Εμείς έχουμε 37-38 βαθμούς. Ωραία, ωραία. Συνεχίστε το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι και σε εμάς δεν τέλειωσε το καλοκαίρι ακόμα. Θα έχουμε και εμείς θα έχουμε. Νωρίς είναι για να τελειώσει το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ό,τι και να είναι, εμείς καλή διάθεση να έχουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Μα, μέσα μας είναι όλα. Μέσα μας είναι όλα. Εδώ και εδώ. Ακριβώς. Και εδώ είναι. Να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή της ζωής. Αχ, τι ωραίο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή της ζωής. Διότι στην κάθε στιγμή είναι η χαρά και η ευτυχία. Λέει κάποιος, θέλω να πάω ένα ταξίδι στα νησιά τάδε. Τρέχα γύρευε. Και λέω, εδώ δίπλα πήγες. Δίπλα, ωραία, έχουμε τοπία, βουνά, περιβάλλον, αυτά, ιστορίες, ομορφιές. Όχι, δεν πήγα ποτέ. Τότε τι περιμένεις, μωρέ, μία φορά να χαρείς. Μία φορά να χαρείς. Υπάρχουν και στην αυλή μας ακόμα υπάρχουν ομορφιές. Και στο μπαλκόνι μας. Να φυτέψουμε πέντε λουλουδάκια και να μιλάμε, να χαϊδεύουμε τα λουλουδάκια. Ακούστε, ωραία μου. Καταιγίδες, το ακούμε. Έχω αφήσει ανοιχτή την πόρτα για να τη χαζεύω τη βροχή. Διότι έμαθα από τη γιαγιά μου. Άκου τώρα, η γιαγιά μου. Ξύπναγε πρωί-πρωί, μόλις έφεγε, ξύπναγε. Έφτιαχνε τον καφέ της, άνοιγε το παράθυρο και το πρώτο που έλεγε, δόξα τω Θεώ, σήμερα έχει ήλιο. Δόξα τω Θεώ, σήμερα έχει ομίχλη. Δόξα τω Θεώ, σήμερα βρέχει. Και μάλιστα όταν έβρεχε έλεγε, κινηθείτε λίγο, ακόμα δεν έχει δουλειά σήμερα. Δόξα τω Θεώ θα χιονίσει, δόξα τω Θεώ φυσάει. Όλος ο καιρός, ό,τι κι αν είχε, ήταν δόξα τω Θεώ. Τίποτα δεν ήταν κακοκαιρία. Εμείς τώρα κακοκαιρία γιατί έχει ζέστη, κακοκαιρία γιατί βρέχει, κακοκαιρία γιατί χιονίζει, κακοκαιρία γιατί φυσάει, κακοκαιρία για τούτο, κακοκαιρία για εκείνο. Μα να τη χαρούμε είναι η εναλλαγή του καιρού. Αλλάζει ο καιρός για να αλλάζουν και τα μέσα μας, να χαιρόμαστε. Χάζευα το πρωί, έκανα μια βόλτα στο χωριό και χάζευα τα πριν αρχίσει να βρέχει, είχαν γεμίσει τα σύρματα της ΔΕΗ, τα καλώδια, είχαν γεμίσει χελιδόνια. Τι ωραίο, τι ωραία εικόνα. 500 χελιδόνια. Και πετούσανε και ξανακαθότανε και ξαναπετούσανε και τα χάζευα. Άλλες μέρες έχει τα πουλιά που κελαϊδάνε. Άλλες μέρες βγαίνω στον κήπο μου και χαζεύω τις τριανταφυλές μου και μυρίζω και λέω κοίτα ευωδίες, κοίτα χαρές. Παίρνω τηλέφωνο τους φίλους μου και τις φίλες μου και λέω καλημέρα, καλημέρα. Λέω κάθε πρωί 5, 10, 20, 100 καλημέρες. Και γεμίζει η καρδιά μου. Αυτό το προσυπογράφω, Παπα Χρήστο μου, αυτό το προσυπογράφω, δηλαδή τις καλημέρες που λέει ο Παπα Χρήστος, τις λέει μέχρι και μένα εδώ στην Κύπρο, χιλιόμετρα μακριά, μου στέλνει σχεδόν κάθε μέρα μήνυμα καλημέρα. Καλημέρα, να είμαστε καλά. Αφού μωρέ και η Κύπρος τώρα είναι αγάπη μου, αφού μωρέ ελπιδάκι, αφού τώρα είμαστε παρεούλα, δεν είμαστε? Εννοείται, όχι μόνο παρεούλα, είπαμε. Τώρα πια έτσι. Οικογένεια.
Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Και μετά πάω, περνάω και από το εκκλησάκι μου, έχω το εκκλησάκι στην αυλή, το ναό μου, λέω καλημέρα και στους Αγίους, λέω προσευχές για όλους σας, λέω για όλους σας προσευχές. Όποιον κι αν γνωρίζω, τα έχω γραμμένα εκεί και λέω καλημέρα για αυτόν, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, φύλαξε αυτή την οικογένεια, αυτή την οικογένεια, αυτή την οικογένεια, αυτή την οικογένεια, αυτό το παιδάκι, αυτόν τον κύριο, αυτόν τον παππού, αυτή τη γιαγιά. Φύλαξε αυτούς που είναι στα νοσοκομεία και παλεύουνε. Ναι, μωρέ, να λέμε καλημέρα στους ανθρώπους και καλημέρα στο Θεό. Τι ωραία να λέμε καλημέρα και στο Θεό και στους Αγίους. Και μας ακούνε οι Άγιοι, μας ακούει και ο Θεός. Έτσι και ακριβώς. Κυρίως μας ακούει η Παναγίτσα. Αν όλα αυτά ξεκινήσουν τη μέρα μας, μετά η μέρα έχει ομορφιέστο, 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 πετάμε και ποιος μας πιάνει, Παπα Χρήστο μου, και ποιος μας πιάνει. Και με πάει μετά, ξέρεις, μέχρι 2, 3, 4 τα μεσάνυχτα. Σήμερα κοιμήθηκα 5 και 20 πρέπει να με πήρε ο ύπνος. Γιατί 5 και 20? Πω, ναι, 5 και 20 το πρωί. Το πρωί, και, ναι. Και 7 παρα 10 ξύπνησα και με βλέπετε με τι χαρά είμαι, με βλέπετε με τι χαρά είμαι. Τρελή χαρά. Τρελή χαρά, πού τη βρίσκεται αυτή την όρεξη όμως πραγματικά και τη δύναμη. Γιατί 2 ώρες τώρα να κοιμηθείς δεν είναι... Δηλαδή, εγώ άμα κοιμόμουν μόνο 2 ώρες, Παπαχρήστο μου, το λέω. Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω. Αχ, Θεέ μου, εμένα μου αρέσει να μην κοιμάμαι πολύ, για να επικοινωνώ, να χαίρομαι, να σκέφτομαι, να προσεύχομαι. Πω, καταιγίδες, τα ακούμε, γίνεται χαμός εκεί. Ναι, μου αρέσει. Χαμός. Η βροχή είναι ζωή, η βροχή είναι ζωή, γιατί... Πρώτον, γεμίζει κάτω νερό για να πίνουμε. Για να έχουμε να πίνουμε, πρέπει να γεμίσει νερό κάτω οι δεξαμενές της γης. Και δεύτερον, για να ποτίζεται η φύση, γιατί η φύση είναι η ζωή μας. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η φύση είναι, κάθε δεντράκι, κάθε χορταράκι μας στέλνει τι, το οξυγόνο. Βγάζουμε εμείς, λέει, διασπούμε το οξυγόνο, ο οργανισμός μας, βγάζουμε διοξίδιο το άνθρακα, το παίρνουν τα φυτά, μαζί με τον ήλιο στα φύλλα τους, ξαναφτιάχνουν οξυγόνο. Εργοστάσιο είναι η φύση. Και για να υπάρχουν φυτά, πρέπει να υπάρχει βροχή. Και για να υπάρχουν φυτά, πρέπει να το προστατεύουμε οι άνθρωποι. Και να μην τα καίμε, να μην τα κόβουμε, να μην τα καταστρέφουμε. Διότι η φύση είναι οι πνεύμονες οι δικοί μας. Εμείς έχουμε τους πνεύμονες των φυτών και τα φυτά έχουν τους πνεύμονες τους δικούς μας. Ωραία πράγματα δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, εννοείται. Νομίζω η κάθε εποχή έχει τις δικές της μυρωδιές, τα δικά της συναισθήματα. Δηλαδή, εντάξει. Όλοι περιμένουν ένα καλοκαίρι για να πάνε διακοπές, να περάσουν καλά. Δεν είναι αυτό όμως η ζωή. Η ζωή είναι να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Την μέρα κάθε εποχή. Νύχτα. Μέρα νύχτα. Μέρα και όσοι νύχτα. Δεν έχουν, και άκου τώρα, ελπιδάκι μου, όσοι δεν έχουν παρέα, έτυχε και δεν υπάρχει παρέα, πρώτον έχουν την εκπομπή μας να βλέπουν και να μας έχουν παρέα τους. Σωστό. Έχουν την εκπομπή μας, να την έχουν παρέα τους. Εμείς εδώ θα είμαστε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Μπράβο. Αυτό θέλω να πείτε. Το ελπιδάκι θα είναι όλες τις μέρες θα είναι εδώ στην εκπομπή. Και όσοι δεν έχουν παρέα και θέλουν κάποιον να μιλήσουν, εδώ είναι ο Παπαχρήστος, εδώ είναι, με μια αγκαλιά, με ένα τρελό χαμόγελο και ξέρετε η ζωή τι θέλει. Θέλει χαρά, θέλει ευτυχία και για να τα βρούμε αυτά θέλει τρέλα και αγάπη με τους ανθρώπους και με τη φύση. Αν δεν ξέρετε πώς γίνεται η τρέλα, την τρέλα μπορώ να σας τη διδάξω. Να τη διδάξω την τρέλα. Την τρέλα ξέρω να τη διδάξω. Έχω μάθει τώρα.
και γυρίζω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με καλούν για ομιλίες. Μεθαύριο την Δευτέρα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, θα έχουμε μία στρογγυλή τράπεζα συζήτησης. 5:30 ώρα το απόγευμα με 7:30 τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και την Τετάρτη κατεβαίνω Αθήνα, με κάλεσαν Αθήνα. Ως παπαπάω, με κάλεσαν στην Αθήνα. Και θα είμαι στο Ζάπιο. Έχει το 50ο φεστιβάλ βιβλίου. Βιβλίου, ναι. Επέτειος κιόλας, 50 χρόνια φεστιβάλ. Τι ωραίο. Τα βιβλία είναι υπέροχο πράγμα. Τα βιβλία φωτίζουν το μυαλό. Έτσι ακριβώς. Και γλυκαίνουν την καρδιά. Μαθαίνουμε πώς θα ζούμε. Μαθαίνουμε πώς θα είμαστε ευτυχισμένοι. Μαθαίνουμε το Θεό. Μαθαίνουμε τις αρετές. Μαθαίνουμε τη ζωή. Μαθαίνουμε τα πάντα. Σε αυτό λοιπόν το φεστιβάλ βιβλίου θα έχω μία κεντρική ομιλία Τετάρτη 7 του μηνός, 8 η ώρα το απόγευμα στο Ζάπιο. Μάλιστα. Και τους περιμένω όλους με μια τρελή αγκαλιά και μια τρελή κουβέντα που θα κάνουμε. Όσοι μας ακούνε λοιπόν από Ελλάδα, μπορείτε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα να συναντήσετε από κοντά τον Παπαχρήστο μας. Αλλά θέλω να μου πείτε και πότε θα έρθετε Κύπρο. Δηλαδή οι Κύπροι τώρα που μας ακούνε και εγώ να μην ξέρω. Θέλω και εγώ τώρα να έρθετε στην Κύπρο. Να το πω σαν μυστικό προς το παρόν. Έχω βγάλει ήδη εισιτήρια. Για Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Αυτό το μήνα λοιπόν ο Παπαχρήστος μας θα είναι στην Κύπρο. Κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου κάτι έχει πάρει ταυτή μου. Σωστά. Έλα, τώρα, μην πούμε, αλλά άστο λίγο ακόμα. Μέσα Σεπτεμβρίου, ναι. Ναι. Δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά θα ενημερώσω. Ναι, την επόμενη Παρασκευή θα το πούμε. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Εννοείται. Με μια τεράστια αγκαλιά, εννοείται. Θα σας υποδεχτώ. Χαρά μου και τιμή μου. Σας περιμένουμε να ξέρετε στην Κύπρο μας. Θα είμαστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχουμε. Μαζί θα είμαστε και αυτή τη σεζόν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και από ό,τι κατάλαβαν, φέτος ο Παπαχρήστος θα είναι πιο τρελός. Τέτοια θέλουμε. Δεν τρέλα και αγάπη. Να τη σκορπίσουμε τη χαρά, την αγάπη, την τρέλα, την ευτυχία, τη ζωή. Να τη σκορπίσουμε σε όλο τον κόσμο. Αγάπη. Να τη σκορπίσουμε. Αγάπη για όλους και για όλα. Παπαχρήστο μου, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε δυνατά. Θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή λοιπόν. Μαζί. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι την αγάπη μας στην οικογένεια. Ακούει τη μουσική μας ο Παπαχρήστος και χορεύει. Τα χέρια όλοι πάνω. Να είστε καλά, γεια σας. Πόσα αχ να πω, Παπαχρήστος μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σας, εννοείται. Λοιπόν, τον περιμένουμε με μεγάλη χαρά στην Κύπρο μας, κάθε Παρασκευή, μαζί μας. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Δίπλα σας θα είναι. Δίπλα μας, δίπλα και στην Κύπρο μας. Έτσι.